Με το τουρνουά της δύναμη σιγά σιγά να ολοκληρώνεται, η σειρά έχει αρχίσει να μας παρουσιάζει νέες μορφές για τους χαρακτήρες μας και να μας προετοιμάζει για ένα πολύ δυναμικό τέλος. Με αυτή την αφορμή, καιρός να αναλύσουμε την πηγή των δυνάμεων του Goku και του Vegeta και να αποκαλύψουμε αν αυτές τελικά είναι οι πραγματικές Super Saiyan μορφές τους που για πρώτη φορά αποκαλύπτουν. Από την αρχή του Dragon Ball, ένα πράγμα ήταν φανερό. Ο Vegeta και ο Goku υπέφεραν πολύ για να αποκτήσουν τις δυνάμεις που έχουν. Αντίθετα, οι υπόλοιποι χαρακτήρες φαίνεται να μπορούν να δυναμώνουν γρηγορότερα και ευκολότερα. Γιατί όμως, ακόμα και στις αρχές του Zeta, πριν εμφανιστεί ο Super Saiyan σαν όρος, είδαμε τον Vegeta να λέει στον Nappa ότι αν καταφέρνανε να ζευγαρώνανε με γήινες γυναίκες, οι μισοί Saiyans που θα γεννιόντουσαν θα μπορούσαν να γίνουν οι θρηλυκοί Super Saiyans. Παρ' όλα αυτά, ένας είναι ο κύριος λόγος που κάνει όλους αυτούς τους χαρακτήρες να διαφέρουν. Και αυτός είναι η έκφραση των συναισθημάτων τους. Αντίθετα με εμάς τους ανθρώπους που από τη φύση μας έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε λύπη, χαρά, δυσαρέσκεια και πολλά άλλα συναισθήματα, οι Saiyans του πλανήτη Vegeta θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν ανέκφραστοι πολεμιστές. Ναι, μπορεί να έχουν χιούμορ και συναισθήματα για άλλα άτομα, αλλά αυτά συνήθως είναι πάντα περιορισμένα και σχεδόν ανύπαρκτα κατά τη διάρκεια της μάχης. Όσο χιούμορ και αν έχει ο Goku, όταν απέναντί του έχει μια πρόκληση, εστιάζει σε αυτήν. Ο Goku και ο Vegeta πάντα είχαν έναν μόνο τρόπο για να δυναμώσουν. Και αυτός ήταν η προπόνηση. Με αποτέλεσμα να στοχεύουν να φτάνουν τα κορμιά τους στα όρια τους, αλλά και πάλι να μην μπορούν να αποκαλύψουν όλη τους τη δύναμη. Αν και η προπόνηση μπορεί να εξασφαλίσει παραπάνω μυϊκή δύναμη, όπως ξέρουμε, η πραγματική δύναμη του Super Saiyan βασίζεται στο συναίσθημα. Ο μόνος τρόπος για έναν Saiyan να αποκαλύψει την πραγματική του δύναμη είναι να εκφράσει έντονα συναισθήματα. Είδαμε ότι και για τους δύο χαρακτήρες μας, η πρώτη μεταμόρφωση του Super Saiyan έγινε στην περίπτωση του Goku μέσω της οργής για τον θάνατο ενός φίλου του και στην περίπτωση του Vegeta μέσω της λύπης και της οργής του όταν συνειδητοποίησε ότι δεν θα περάσει ποτέ σε δύναμη τον Goku. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πολεμιστές αναγκάστηκαν να δείξουν τι κρύβουν μέσα τους και να αποδεχτούν τα πραγματικά τους συναισθήματα, τα οποία και τους οδήγησαν σε μια νέα δύναμη. Το βασικό επίπεδο του Super Saiyan έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η απόλυτη μορφή σε σχέση με τις υπόλοιπες, πράγμα που ισχύει, μιας και οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν καθαρά μέσω προπόνησης, ώστε να ενισχύσουν την αρχική. Ο Super Saiyan 2 είναι μια προσπάθεια να διατηρήσει τη δύναμη του Super Saiyan, δίχως να μειώνει την ταχύτητά σου, ενώ ο Super Saiyan 3 είναι η προσπάθεια να αυξήσει τη δύναμη και την ταχύτητά σου πολύ περισσότερο από αυτή του Super Saiyan 2 ταυτόχρονα. Και φυσικά ο Super Saiyan Blue είναι μεταμόρφωση σε Super Saiyan, αλλά με το να χρησιμοποιείς τη δύναμη ενός Super Saiyan Θεού. Όλες αυτές οι μορφές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αναβαθμίσεις του αρχικού Super Saiyan. Το πρώτο πραγματικό επίπεδο που απέκτησαν οι δύο χαρακτήρες μας μετά το αρχικό είναι οι νέες μορφές που είδαμε στα πρόσφατα επεισόδια, το απόλυτο ένστικτο, καθώς και η νέα μπλε μορφή του Vegeta. Ο λόγος είναι ότι και οι δύο μορφές βασίζονται στα συναισθήματα των δύο Saiyan, που τους επέτρεψαν να ξεπεράσουν τα όρια του εαυτού τους, καθώς επίσης και τους περιορισμούς του κορμιού τους, αποκαλύπτοντας έτσι μια νέα δύναμη. Και οι δύο μορφές βασίζονται στην ειλικρίνεια. Ο Goku, φτάνοντας στο όριο του θανάτου, κατάφερε να περάσει τα όρια του, όταν παραδέχτηκε ότι αν και πολεμάει για την πρόκληση, στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή πολεμούσε για να ξεπεράσει τον Τζίρεν, με αποτέλεσμα να ανακαλύψει μια δύναμη που του επέτρεψε να μην πεθάνει από την έκρηξη της Spirit Bomb. Ο Vegeta πάλι παραδέχτηκε στον Τζίρεν ότι είναι αλαζόνας, πράγμα που εξηγεί ότι είναι κομμάτι του χαρακτήρα του και της περηφάνειας του σαν Saiyan. Αν σταματήσει να είναι αλαζόνας, δεν θα είναι ο πραγματικός του εαυτός. Αν αρχίσει να μιλάει για δικαιοσύνη και για την ανάγκη να προστατέψει, δεν θα είναι ειλικρινής. Ο λόγος που πολεμάει είναι γιατί θέλει να αποδείξει ότι ο ίδιος και οι φίλοι του είναι τα απόλυτα όντα σε όλο το σύμπαν. Δεν εγκαταλείπει τις ρίτσες του και το ποιος είναι, και ακόμα και αν ο Goku τον έχει ξεπεράσει και απέκτησε το απόλυτο ένστικτο, αυτός θα βρει το δικό του τρόπο για να δυναμώσει. Με λίγα λόγια, ο λόγος που δημιουργήθηκε η νέα μορφή ήταν καθαρά γιατί ο Τζίρεν προκάλεσε τον Vegeta σαν άτομο. Επιπλέον, αν και η νέα μορφή του Vegeta έχει κοινά χαρακτηριστικά με τη μορφή του Goku, δεν είναι ίδιες. Το απόλυτο ένστικτο βασίζεται στο να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο και να μην σκέφτεσαι τίποτα. Να αγνοείς τα ιδανικά σου, καθώς και κάθε σκέψη. Αντιθέτως, η νέα μορφή του Vegeta, αν και του επιτρέπει να ξεπεράσει τα όρια του, βασίζεται στο να ασπάζεσαι τις αρχές σου και τα ιδανικά σου. Να καταλαβαίνεις γιατί πολεμάς, για ποιους πολεμάς και πώς θα το πετύχεις με το να είσαι ο εαυτός σου. Η σχέση του Kaba και του Vegeta είναι η πρώτη επίσημη προσπάθειά του να φερθεί σαν βασιλιάς απέναντι σε έναν υπήκοό του. Παρόμοιο πράγμα έγινε και με τον Trunks, όταν ο Ζαμάσου τον κατηγόρησε ότι πήγε στο παρελθόν, θέλοντας να αλλάξει το μέλλον για προσωπικό του όφελος, όταν στην πραγματικότητα ο ίδιος απλά ήθελε να βοηθήσει, το οποίο και τον οδήγησε στη δημιουργία της δικής του αποκλειστικής, πραγματικής μορφής Super Saiyan.
Η τελευταία σημείωση που θα ήθελα να κάνω είναι μεταξύ της νέας μορφής του Vegeta και του τέλειου Blue που έχουμε δει στο manga. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο μορφές δεν σχετίζονται. Το τέλειο Blue είναι μια αναβάθμιση του Super Saiyan Blue στο manga, η οποία επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί συνεχώς όλη τη δύναμη της μορφής, δίχως να κουράζεται πολύ γρήγορα. Δεν είναι νέο επίπεδο Super Saiyan, παρά ένα κόλπο ώστε να κρατάς όλη τη δύναμή σου μέσα στο κορμί σου και να μην την αφήνεις να χάνεται μέσω της άβρας σου. Ποια είναι η γνώμη σας? Πιστεύετε ότι μετά τον αρχικό Super Saiyan, τα νέα επίπεδα που επιτρέπουν στους χαρακτήρες μας να ξεπερνάνε τα όρια τους είναι οι πραγματικές μορφές Super Saiyan τους, ή είναι επιπλέον επίπεδα όπως όλα τα υπόλοιπα? Γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια και ας το συζητήσουμε. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!